έκανε εμένα να νιώθω καλύτερα σαν παιδάκι. Όταν λες δύσκολα παιδικά χρόνια, τι εννοείς? Τότε ήταν εισβολή και ο πατέρας ήταν σε κόμμα. Δηλαδή η εισβολή πέρασε και άφησε, θέρισε. Θα πω και κάτι, Τάσο μου, και θα είμαι πολύ ειλικρινής. Το σχολείο είναι ένα πράγμα πάρα πολύ καλό στη ζωή μας. Όμως δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις. Εγώ ήμουν ένα κορίτσι από πολύ φτωχή οικογένεια. Σου είπα ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα παιδικά. Και κάποιες φορές υπήρξε μεγάλη πίκρα, γιατί ενώ ετοιμαζόμουν σε χοροδίες, έβγαινε ευρίσκομουν τάσο μου να είμαι έξω. Οπότε... Το bullying πώς το διαχειριστήκες, Ελβί? Έχεις μιλήσει και στο παρελθόν ότι ακόμη και μεγαλώνοντας, μέσα σε αυτό το χώρο, δέχτηκες bullying. Βέβαια, και από τις καθηγήτριές μου, Τάσο. Και από τις καθηγήτριές μου. Το εισέπραξα ως παιδική ψυχή και πληγωμένη παιδική ψυχή πολύ άσχημα. Εβί, στη μέχρι τώρα πορεία σου, θα τολμήσω να πω ότι είχες την τύχη να συνεργαστείς με μεγαθύρια ναι. Στο χώρο. Ναι. Μουσικοσυνθέτες. Ναι. Που λίγες στο χώρο έχουν καταφέρει να κάνουν αυτές τις συνεργασίες. Θέλω να μου μιλήσεις λοιπόν για αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Λοιπόν, τελικά ο δρόμος με έφερε κοντά τους. Δηλαδή, ο ένας μεγάλος συνθέτης με σύστηνε στον άλλον ή βρισκόμασταν σε συναυλίες οι περισσότεροι συνθέτες και έλεγε θα έρθεις και με εμένα έλεγε ο κύριος Πλέσας, που ήταν μεγάλη μου τιμή, εννοείται. Ο Κώστας ο Χατζής το ίδιο. Και σιγά σιγά. Το ένα έφερνε το άλλο. Έφερνε το ένα το άλλο, όχι με ευκολία πάλι, Τάσο μου. Mm-hmm. Δεν θα πω ότι ήταν στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε. Τυχερή μεν, γιατί μπόρεσα να είμαι άξια. Και το λέω τώρα με πολύ σεβασμό και πολύ ταπεινότητα. Και σιγουριά. Τάσο μου, και σιγουριά όμως μετά από τόσα χρόνια. Να μπορέσω να σταθώ δίπλα σε αυτούς τους μεγάλους συνθέτες. Δεν υπήρξα ποτέ, Τάσο, και θα το πω, ότι η δισκογραφική εμπορική τραγουδίστρια. Το όνειρό σου, Εύη μου, δεν ήταν να είσαι το πρώτο όνομα σε μια πίστα. Λέω πράγματα τα οποία έχω τώρα μέσα στο μυαλό μου. Τα χρήματα, γιατί όλα αυτά, ναι. να κυκλοφορήσεις δίσκους με μεγάλα τραγούδια. Επέλεξες όμως ένα άλλο μονοπάτι. Ναι. Κατάλαβα στην πορεία, ενώ είναι ένα φιλόδοξο επάγγελμα, Τάσο μου, κατάλαβα στην πορεία όμως ότι ήθελα πιο ήρεμα πράγματα. Δηλαδή ήθελα να, με τους συνεργάτες μου να είμαι πιο κοντά, στους μικρούς χώρους, εγώ να νιώθω καλύτερα. Βέβαια, όχι αμέσως. Πέρασα, έκανα τη διαδρομή μου μέσα από πίστες μεγάλες, όπως ο Γιώργος Μαρίνος, όπως ο Κόπουλος, ο Άγγελος Ζωνησίου και ποιος να μην θυμηθώ, ο Χάρη Κλίν, Γλυκερία, πάρα πολλούς σημαντικούς συναδέλφους. Λοιπόν, καταλάβαινα όμως σιγά σιγά, όσο είναι μεγάλο να τάσω μου, καταλάβαινα ότι μετά που έκανα την προσπάθειά μου να είμαι σε πιο μικρούς χώρους και συναντήθηκα με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, συνθέτες συγκεκριμένα που είπαμε, δημιουργούς, κατάλαβα ότι άρχισα να ηρεμώ. Εύη, ένα κορίτσι το οποίο στην ηλικία των 20, ναι. 22, μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Δουλεύει νύχτα. Πολύ φοβισμένη. Δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση. Βέβαια δέχτηκα. Πώς την αντιμετώπισες? Με ένα εξαιρετικά μεγάλο συνθέτη, όχι από τους συνθέτες μου, τους γλυκύτατους μου που σου ανέφερα πριν, Κώστα Χατζή, Μιμ Πλέσα, Σπανών. Κραουνάκι, καμία σχέση. Πολύ στα 17,5 μου που ήρθα, στα 18, μόλις άρχισα την καριέρα μου. Με κάλεσα σε ένα σπίτι να κάνω έναν demo και μου ρίχτηκε ο συνθέτης. Άρπαξε ένα από εδώ και μου ρίχτηκε. Ήμουν τρομαγμένη που ήμουνα, έφυγα από την πόρτα, ευτυχώς η πόρτα ήταν ανοιχτή. Αυτό λέγεται όντως σεξουαλική παρενόχληση. Και δεν ξέρουμε γιατί αν δεν έφευγα κι εγώ τρέχοντας, θα ήταν η εξέλιξη. Το όνομα, γιατί δεν το αποκαλύψεις? Για λόγους... Τι είναι αυτό που σε κρατάει? Κοίταξε, επειδή μπήκαμε και δικαστικός στην Ελλάδα, είναι ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, ηλικία, εξαιρετικά μεγάλος, έχει και αυτός τους δικηγόρους του, έχω και εγώ τους δικηγόρους μου όταν έγιναν οι μηνύσεις και ανοίξαμε τα στόματα,
καλό είναι, Τάσο μου, μου είπε ο δικηγόρος μου, παρόλο που είναι γνωστό στο χώρο ποιος είναι, εγώ τουλάχιστον ως τραγουδίστρια να μην το αναφέρω, γιατί πολύ άνετα μπορεί να ξαναρχίσουν οι μηνύσεις. Μπορεί να έρθει από τον Boomerang ακριβώς στα δικαστήρια. Ξανά οι μηνύσεις. Ξανά δηλαδή. Η υπόθεση αυτή δηλαδή βρίσκεται στα δικαστήρια. Επειδή είναι αρκετά μεγάλος και επειδή μετά τα 20 χρόνια, θα σου μιλήσω και νομικήστηκα τώρα, απαλλάσσεται. Παραγράφεται. Παραγράφεται, συγγνώμη. Έτσι, απλώς είναι τυπικό πια το θέμα δικηγόρος με δικηγόρος. Απλώς όταν εγώ το αναπαράγω, μπορούμε να έρθει ο ίδιος και να μου κάνει ξανά μήνυση τη στιγμή που. Πέρα από αυτό το περιστατικό, υπήρξαν κι άλλα. Βέβαια. Τι ωραίο κοριτσάκι είσαι. Λέω, ναι, και τι πρέπει να κάνουμε άλλο, λέω, εκτός από το να μ' ακούσετε. Και εννοούσα εγώ ότι να κάνω πρόβες, νόμιζα εγώ. Λέει, θα προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα. Λέω, ποια είναι τα άλλα πράγματα, για να καταλάβουμε. Έτσι, Τάσο μου, αυτό είναι δυσκόλεψε μου. Κλείνω λοιπόν αυτό το κεφάλαιο που λέγεται επαγγελματική ζωή και όπως είπα ήταν μεγάλη και να ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται προσωπική ζωή. Θα μου μιλήσεις λοιπόν αν στάθηκες τυχερή στον έρωτα. Δεν στάθηκα, Τάσο μου, τυχερή. Αφού είπαμε να εξομολογηθούμε, να εξομολογηθούμε σωστά. Να τα πούμε όπως πρέπει τα πράγματα. Πάντα παίρναν λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Τους άφηνα εγώ να παίρνουν λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Υπήρξαν σύντροφοι που σε εκμεταλλεύτηκαν. Βεβαίως, ναι. Όσον αφορά το να μου πάρει συναισθήματα ως άντρας, μου πήραν περισσότερα από ό,τι έπρεπε να δώσω. Είχες μακροχρόνιες σχέσεις. Είχα και μακροχρόνιες σχέσεις. Πέρασα από πολύ έτσι μεγάλους έρωτες, γιατί δεν στο κρύβω, Τάσο μου, ότι είναι στη ζωή μου. Το θεωρώ έτσι πολύ σημαντικό, τον έρωτα. Τον επιδίωκα κιόλας. Όμως, θα σου έκανα κάτι που το θεωρώ πολύ καλό στη ζωή μου. Τελειώνοντας ένας έρωτας, δεν έτρεχα να βρω τον επόμενο. Ήθελα να μου τελειώσει μέσα μου, να ξεφουσπώσει και μετά... Δεν μου είπες όμως, στον έρωτα. Τσακώνομαι πολύ στον έρωτα. Έγινες ένα με το πάτωμα. Έγινα, βέβαια, τσαλάκωσα την εικόνα μου. Ζούσες δηλαδή, όσο ζούσες τον έρωτα, άλλο τόσο ζούσες το χωρισμό. Δεν το τσιγκουνευόμουν, ούτε το μετά, ούτε το πριν. Η μεγαλύτερη ακρότητα που έχεις κάνει για έναν έρωτα. Έχω κάνει διάφορα. Τα οποία βλέποντάς με τόσο ευγενική, λες, δεν είναι δυνατό να τσακώνεται και να βρίζει. Η Εύηκα, πάτε στα τηλέφωνα ή να κατεβαίνω κάτω από το αυτοκίνητο ή να στέλνω, ας πούμε, αφού δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι έπρεπε να τελειώσει ο υποτιθέμενος αραβόνας που πήγαινε για γάμο. Λέω, πώς θα στείλω πίσω το μονόπετρο, θα το στείλω, λέω, με κούρια να τελειώνουμε. Δεν παντρεύτηκες ποτέ. Δεν παντρεύτηκα ποτέ, ναι. Αυτή τη στιγμή, στην ηλικία που είσαι, ένα παιδί δεν θα το ήθελες. Τάσο μου, ναι. Ναι. Εκεί πραγματικά είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, λίγο μελανό, το ότι άργησα να το καταλάβω. Τώρα πια δεν μπορώ να κάνω μωρό. Φοβόμουν πάντα αν θα γίνω πολύ καλή μητέρα. Έχω την εντύπωση ότι θα ήσουν πολύ καλή μητέρα. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, Τάσο μου, νομίζω ναι. Να σε πάω στα πιο όμορφα τώρα. Ό,τι θες. Εσύ θα μου πεις. Υπάρχει κάποιος έρωτας. Υπάρχει ένας άντρας αυτή τη στιγμή που να μονοπολεί το ενδιαφέρον σου. Υπάρχει κάτι που άρχισε πριν λίγο καιρό. Α, φρέσκο-φρέσκο. Φρέσκο-φρέσκο. Άρα όλα είναι τέλεια. Για να δούμε, Τάσο μου. Αφού είπαμε ότι αρχίζουμε θετικά και βλέπουμε. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. Το επαγγελματικό σου έτσι πρόγραμμα. Λοιπόν. Είπαμε ότι 7 Ιουλίου μαζί με τον Γιώργο Γιαννόπουλο, έναν καταξιωμένο, όπως είπαμε πριν, ηθοποιό, θα έχουμε στο Δήμο, με τον Δήμο Ζωγράφου συναυλία. Που εκεί θα γίνει και η βράβευσή σου. Και εκεί θα γίνει, μπράβο, και, ναι. Λοιπόν, και μετά έχουμε και με το Υπουργείο Πολιτισμού τρεις συναυλίες, 22 Ιουλίου στο ποτάμι, 30 κανάβια
με την κοινότητα καναβιών. 15 Αυγούστου στην κοινότητα Μουτουλά και 12 θα έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι με τον Πασχάλη το Τσαρούχα, που έχουμε ξανασυνεργαστεί και με την πρεσβεία μας στην Κύπρο και πάντα είναι δίπλα μας. Μας βοηθάει ο Πασχάλης, να τον έχει καλά ο Θεός και όλους μας να μας έχει. Θα είμαστε στην Αγία Νάπα 12 Αυγούστου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Καλή επιτυχία στις συναυλίες που έρχονται. Να σε πάντα καλά και να χαμογελάς. Ευχαριστώ. Και καλό καλοκαίρι. Και καλό καλοκαίρι, επιτέλους. Καλό καλοκαίρι. Η Εύη μας, λοιπόν, αγαπημένη, έτσι... Συνεχίζει ο Γιώργος. Η Εύη μας, λοιπόν, έτσι πολύ πολύ αγαπημένη, ένας άνθρωπος με τόσο καλή καρδιά, τόσο μεγάλη καρδιά για όλο τον κόσμο.